Ακριβώ εδώ και ποια είναι η συμβολική σας αυτή πράξη. Εδώ περιμένουμε τους δρομείς που έρχονται από τον Άγιο Κοσμά και θα συμμετέχουμε και εμείς μαζί τους συμβολικά στο μαραθώνιο από τη μία παραλία του Πεύκου μέχρι την παραλία των Ευκαλύπτων. Εισένδειξη διαμαρτυρίας για το ξεπούλημα των ακτών μας. Ωραία, καλή δύναμη, έρχομαι σε λίγο, οπότε ενώνεστε με την ομάδα. Βεβαίως, βεβαίως.
είναι, χάσαμε τη Λένα. Έκοψε η Λένα. Μόνη της πάρτης. Έρχεται η Λένα. Γιατί το λένε τη λάω. Εντάξει, δεν κάνω λάθος. Συγγνώμη. Τη λάω. Και εγώ που αγρόνια. Έχει προγραμματίσει χωρίς να ρωτήσει κανέναν, έχει προγραμματίσει να κάνει 140 μεζονέτες υπερπολιτελούς κατασκευής, οι οποίες θα πουληθούν σε διάφορους, σε μεγαλοεπιχειρηματίες, τουρίστες, ξένους κτλ. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε, είμαστε κατά του κλεισίματος των παραλίων. Θέλουμε ελεύθερες παραλίες, θέλουμε να απολαμβάνουμε αυτές ωραίες θάλασσες που έχουμε εδώ και θέλουμε, αυτό ισχύει όχι μόνο για την παραλία Ευκαλύπτω και Πέφτω, αλλά για όλη την, για όλο το παραλιακό μέτωπο μέχρι το Σουρί. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σε οποιαδήποτε εκδήλωσή σας είμαστε μαζί σας και βεβαίως εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά εδώ και ο Δήμος Σαρονικού, αλλά και όλοι οι σύλλογοι μαζί με την Ένωση Συλλόγων του Δήμου κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να σταματήσουμε αυτό που πάει να γίνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης την Πρωτοβουλία Πολιτών Χοροπίου που συμμετέχουν μαζί μας στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, αγώνα όλοι μαζί, περιμέναμε περισσότερο κόσμο, γιατί παραλίες δεν είναι μόνο για μας εδώ, είναι για όλο τον κόσμο, είναι για όλη την Αττική. Έτσι, θεωρούμε είναι εργάσιμη μέρα βέβαια, αλλά ο κόσμος έχει ειδοποιηθεί, έπρεπε να κινητοποιηθεί, έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Εμείς όμως προσπαθούμε και με αυτά τα λίγα άτομα να κάνουμε έναν αγώνα, να κάνουμε τη διαμαρτυρία μας, να ακουστεί όλα τα μέσα, τα ηλεκτρονικά να το δείξουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, συγχαρητήρια, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ωραία. Να είστε καλά. Επίσης να ευχαριστήσουμε αυτούς που είναι σήμερα μαζί μας από την πλευρά του Δήμου. Βεβαίως, ναι, καλά βρίσκονται. Ο Αντιδήμαρχος, ο Δημητρίου, ο γιος Δημητρίου. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσιβίλλος, τον οποίο δεν βλέπω εδώ. Τώρα μόλις. Ο Τσαλικίδης ο Μανώλης. Ο κύριος Μανώλης Τσαλικίδης από τη Φώκια. Και είναι ο κύριος Μπούτσης Βασίλης από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι Δημοτικός Σύμβουλος. Είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Λεπιδάκης Κώστας. Ο Δημήτρης ο Κατσούλης, Δημοτικός Σύμβουλος. Είναι οι ρίζες εδώ βεβαίως, τους συλλόγους όλους που ανεβρίσκονται και η Πορτοβουλία αυτή πάρθηκε από τον Άγιο, δηλαδή υποδυνατοδρομία κλπ. Αν τα λάθος διορθώσει, προετοιμάζεται ο άνθρωπος 3 μήνες για αυτή την κινητοποίηση που θα έπρεπε να είμαστε πολλοί που μας ενδιαφέρει, γιατί για μας η παραλία δεν είναι το μέρος μόνο που κάνουμε μπάνιο, αλλά είναι ένα οικοσύστημα και θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Είτε είναι βράχια, είτε είναι πέτρες, είτε είναι άμμος. Θα το διατηρήσουμε καθαρό και καλύτερο από ό,τι ήταν. Δεν μπαίνει στη διαβούλευση, δεν το διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Επίσης μαζί μας είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Λάκας Αναβίσου.
δήμαρχος Σαλονικού, ο Πέτρος Πουλίδης, βρίσκεται στη Βουλή όπου συζητιέται η επέκταση του προστιακού σπηλάδριο. Μας έχει στείλει και θα διαβάσω ένα χαιρετισμό. Χαιρετισμό λοιπόν του Δημάρχου Σαλονικού και νέου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής για τον υπερμαραθώνιο 240 χιλιόμετρα για τον Υγειαλό. Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε τη δράση υπερμαραθωνίου 240 χιλιόμετρα για τον Αιγιαλό για την ανάδειξη ενός τόσο ευαίσθητου θέματος που αφορά όλη την κοινωνία και είναι το ξεπούλημα των ακτών της χώρας μας. Ο Δήμος μας όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα για ελεύθερες ακτές και έχει πετύχει οι παραλίες εντός των διοικητικών του ορίων να παραμένουν ελεύθερες και ανοιχτές σε πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Βεβαίως, όπως ήδη γνωρίζετε, οι παραλίες του Δήμου Σαρνικού αποτελούν παραλίες φιλέτο για όλους εκείνους που προγραμματίζουν και προωθούν την εκποίηση των ακτών μας και ο αγώνας που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια θα πρέπει με κάθε τρόπο να ενταθεί προκειμένου να αναβληθούν τα αμαρτωλά νομοσχέδια με τα οποία επιχειρείται το ξεπούλημα των παραλίων της χώρας μας. Αφού σας συγχαρούμε και ακόμα μία φορά για την ευαισθησία που επιδείξατε με την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, θα θέλαμε να απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της Αττικής που επισκέπτονται και απολαμβάνουν τις παραλίες μας να ενεργοποιηθούν στον αγώνα κατά του ξεπουλήματος. Ο αγώνας για τις ελεύθερες ακτές μας αφορά όλους. Φιλικά, Πέτρος Φιλίππου, Δήμαρχος Σαρονικού, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σίγουροι ότι όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που κάνουμε να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα το πρόβλημα. Δυστυχώς η καιρή είναι δύσκολη, δεν είναι μόνο οι ακτές, είναι τα ποτάμια, είναι οι λίμνες, είναι τα δάση, είναι γενικά το περιβάλλον. Και θα πρέπει να μην μιλάμε μόνο για τις ακτές, θα πρέπει να μιλάμε για ολόκληρη τη φύση που έχει η πατρίδα μας. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να το διαφυλάξουμε. Ευχαριστώ. Επίσης.